πίστευε πως συνομιλούσε στο διαδίκτυο με ένα διάσημο κορεάτι ηθοποιό και τραγουδιστή, το Lee Min Ho, που κάνει διεθνή καριέρα. Η Μαρία, μητέρα δύο παιδιών, του εμπιστεύτηκε τον τραπεζικό της λογαριασμό και σήμερα βρίσκεται στα δικαστήρια καθώς κατηγορείται για απάτη. Όλα ξεκίνησαν την περίοδο του κορονοϊού. Η ίδια έβλεπε κορεάτικες σειρές που πρωταγωνιστούσε ο γνωστός ηθοποιός. Κάποια στιγμή ο ηθοποιός της έστειλε μήνυμα στο Instagram λέγοντάς της ότι την επέλεξε ανάμεσα σε χιλιάδες θαυμάστριες γιατί θέλησε να έχει πιο άμεση επαφή. Η Μαρία εξηγεί το πώς ήρθαν πιο κοντά και πώς πίστηκε πως το προφίλ του ήταν το αληθινό. Με ευχαριστούσε επειδή πάταγα like στη σειρά του και φανινόταν ότι ήμουν φαν του, ο ίδιος υποτίθεται. Σιγά σιγά κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη μου μέχρι που ήθελε και να με κάνει και γυναίκα του. Κάποια στιγμή εκείνος τη ζήτησε το νούμερο του τραπεζικού της λογαριασμού, γιατί όπως της εξήγησε θέλει να έχει ένα λογαριασμό που να μην φαίνεται ο ίδιος για να τον χρησιμοποιούν οι φαν του. Μου ζήτησε να του δώσω το λογαριασμό μου, στο οποίο λογαριασμό μου στην τράπεζα θα έπαιρναν κάποια ποσά από διάφορους φαν του. Μου βάζουν διάφορα άτομα χρήματα και με τη δική του καθοδήγηση μου έλεγε πώς να του στείλω τα λεφτά σε κρυπτονομίσματα, στα bitcoin. Οι συνομιλίες είναι αποκαλυπτικές. Είναι επίγον. Επικοινώνησε μαζί μου άμεσα. Σε παρακαλώ, γλυκέ μου. Είναι επίγον. Το άτομο που κατέθεσε το ποσό των 15.450 ευρώ ζητάει πίσω τα χρήματα. Και τα θέλει σήμερα. Θεέ μου, μου έχει ανέβει πίεση. Σε παρακαλώ, μωρό μου, ηρέμησε. Θα βρούμε την άκρη. Σε παρακαλώ, αγάπη μου, μη με αφήνεις μόνη. Μωρό μου, γιατί νομίζω ότι θα σε αφήσω μόνη. Σταμάτα. Έχω τα 7.000 ευρώ. Τι θα γίνει με τα υπόλοιπα 8.450? Αν δεν σου είχα στείλει το αρχικό ποσό, θα μπορούσα τώρα να τα επιστρέψω. Σύμφωνα με τη γραμματέα μου, τα χρήματα αυτά πήγαν σε ένα πρόγραμμα στον Καναδά. Και μιλάω μαζί της μήπως μπορούμε να το κανονίσουμε, γλυκιά μου. Σύμφωνα με τον Αποστολέα, τα χρήματα είναι για τα Ηνωμένα Έθνη. Αυτό γινόταν για κάποιο καιρό, για σχεδόν ένα χρόνο. Και κάποια στιγμή υποψιάστηκα εγώ γιατί υπήρχαν κάποιες κλήσεις με τη φωτογραφία του. Αλλά εγώ μέσα άκουγα γέλια και μία διάλεκτο αφρικάνικη. Από τότε η Μαρία απευθύνθηκε σε δικηγόρο και στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, έκανε μήνυση κατά γνώστων, ενώ σε βάρος της εκκρεμούν τουλάχιστον 4 δικαστήρια για απάτη. Εδώ είναι το ζήτημα. Αλέξανδρε, μου έλεγες ότι είναι πολύ γνωστός. Έτσι είναι. Είναι πολύ γνωστός γιατί σε γνωστή πλατφόρμα αυτές οι σειρές σαρώνουν. Δηλαδή έχουν τεράστια τηλεθέαση. Όπου φαίνεται ότι πρωταγωνιστεί ο συγκεκριμένος. Συγκεκριμένο, ναι. Ειδικά στις γυναίκες είναι. Εσύ τώρα έβλεπες αυτή τη σειρά, Μαρία? Τότε είχα αρχίσει να βλέπω κορεάτικες σειρές. Και επειδή τον θαύμασα σαν ηθοποιό, άρχισα να παρακολουθώ τις σειρές που συμμετείχε. Όπου ήταν πρωταγωνιστής. Και έτσι αρχίσαμε να επικοινωνούμε μετά. Αυτό σου έλεγε ότι έτσι λειτουργεί φιλανθρωπικά, ότι κάνει έργο φιλανθρωπικό και ότι χρειάζεται να κάνεις τι εσύ προκειμένου αυτός να κάνει φιλανθρωπίες? Επειδή δεν ήθελε για λόγους ασφαλείας, επειδή ήταν πολύ γνωστός ηθοποιός. Και είναι πολύ γνωστός, απλώς είναι. Τελικά αποδείχτηκε ότι δεν είναι αυτός. Δεν είναι το συγκεκριμένο άτομο, το αληθινό. Από ό,τι μου έλεγε, ότι είχε ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα για παιδιά και μάζευε χρήματα για το ίδρυμά του. Και μάλιστα μου είχε αναφέρει ότι κάποια στιγμή δεν μπορώ να μιλήσω, γιατί είμαι με τον Γενικό Γραμματέα του ΕΕ αυτή τη στιγμή. Και θα μιλήσουμε αργότερα. Αυτά σου τα έγραφε σε αγγλικά, σε κορεάτικα, ναι, σε όχι, τι? Όχι. Μιλούσαμε στην αγγλική γλώσσα. Μιλούσατε αγγλικά. Μάλιστα. Και έβαζες τη μετάφραση ή ξέρεις αγγλικά? Γνωρίζω κι εγώ αγγλικά πολύ καλά. Ωραία. Και τι σε έκανε να πιστέψεις ότι η άλλη πλευρά ήταν όντως αυτός ο κορεάτης? Και δεν από την αρχή δεν έβαλες στο μυαλό σου να πεις, παιδί μου, είναι αυτός? Γιατί σε έβαλε σε μια διαδικασία πολύ δύσκολη που θα δούμε παρακάτω και τώρα κινδυνεύεις. Και γι' αυτό είναι και δικηγόρος σου η Αναστασία και Χρανατζίδου εδώ, για να σε σώσει από όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ναι, όταν αρχίσαμε να επικοινωνούμε, μόλις μου έστειλε το μήνυμα, το πρώτο, έγραφε επάνω το προφίλ του, το όνομά του και δίπλα official page.
Και εκεί νόμισα εγώ ότι ήταν ο αληθινός. Μάλιστα, στις πρώτες συζητήσεις που είχαμε, το ανέφερα αυτό, πώς και εσύ ο ίδιος, γιατί γνωρίζω πολύ καλά ότι οι ηθοποιοί, οι διάσημοι ηθοποιοί, και ειδικά από τη χώρα τους, που είναι λίγο πιο αυστηρά τα πράγματα για αυτούς, μιλάω για την Κορέα, πώς εσύ ο ίδιος επικοινωνείς απευθείας με τους θαυμαστές σου, εφόσον ξέρω ότι οι μάνατζερ αναλαμβάνουν αυτού του είδους επικοινωνία με τους θαυμαστές. Και εκεί μου είπε ότι διάλεξα κρυφά από το μάνατζερ μου, επειδή με αγαπάνε πολύ οι φαν μου, 10 άτομα μέσα από τους φαν να επικοινωνήσω απευθείας για να τους ευχαριστήσω και για την επικοινωνία. Και πίστεψες ότι ήσουν ένα από τα 10. Ναι, δυστυχώς. Πώς έβαλε σιγά σιγά να ανοίξεις λογαριασμό και να σου καταθέτουν κάποιοι άνθρωποι για το φιλανθρωπικό έργο λεφτά και εσύ να του τα δίνεις μέσω bitcoin μετά. Δηλαδή, εσύ να παίρνεις τα λεφτά και να τα μετατρέψεις σε bitcoin να του τα στέλνεις, ναι, για να κάνει την απάτη. Επικοινωνούσε μαζί μου 2 φορές την ημέρα. Κάθε μέρα. Μα κάθε μέρα. Είχε συγκεκριμένη ώρα που επικοινωνούσε. Ναι. Πρωί και απόγευμα. Προς το βράδυ. Κάθε μέρα επικοινωνούσε μαζί μου, συζητούσαμε για διάφορα θέματα και πάνω στη συζήτηση όπως συζητούσαμε μου απέσπασε πληροφορίες για την προσωπική μου ζωή. Αν ήμουν καλά, αν δεν ήμουν καλά, πώς ήμουνα και όλα αυτά εγώ πιστεύοντας ότι... Εσύ τον είχες κρυφό ερωτευτεί? Όχι. Δηλαδή σου είχε δείξει και ερωτική... Στη συνέχεια έδειξε και ερωτική διάθεση. Αλλά επειδή με βρήκε σε μια πολύ, πολύ ευάλωτη στιγμή της ζωής μου και συνήθως έτσι γίνεται, όταν είσαι πολύ ευάλωτος πέφτεις δυστυχώς αμέσως στήμα. Και μου ζήτησε τον αριθμό λογαριασμό μου, του λέω τι να τον κάνεις στο δικό μου το λογαριασμό. Και εκεί μου εξήγησε πως γίνεται, απλά θέλω την πρώτη φορά, να μου λέει κάποιος φαν θέλει να μου στείλει χρήματα για το φιλανθρωπικό μου ίδρυμα. Ωραία, λέω, και γιατί δεν τα στέλνεις στην εταιρεία σου, άμα δεν θες να φανεί, σε κάποιον. Τέλος πάντων, άλλο λογαριασμό και μέσω εμένα πρέπει να σταλθούν. Είχε κάποιες απορίες, αλλά είχε τον τρόπο, ήταν τόσο πολύ χειριστικός, συναισθηματικά, που είχε πολύ μεγάλη ευελιξία στο να σε φέρνει εκεί που ήθελε εκείνος. Έτσι μου απέσπασε και το λογαριασμό. Και μου απέσπασε και του είχα δώσει και τον κωδικό του email μου, γιατί επειδή εγώ δεν είχα καμία γνώση από όλα αυτά, καμία απολύτως. Εδώ βλέπουμε συνομιλίες. Δεν είχα καμία γνώση απολύτως ούτε από bitcoin, τι ήταν τα bitcoin, δεν γνώριζα καθόλου. Αλλά μέσω από δική του καθοδήγηση μου έλεγε πώς θα κάνω κάθε βήμα για να του στείλω τα λεφτά. Και έτσι όταν έμπαιναν κάποια λεφτά μέσα, του τα έστελνε γιατί... Άρα η απάτη είχε ως εξής, για να το καταλάβουν και οι τηλεθεατές. Εσύ νόμιζες ότι μιλάς με το συγκεκριμένο Κορεάτη ηθοποιό που ήταν φίρμα. Μάλιστα. Αυτός σε έπεισε ότι κάνει ένα μεγάλο φιλανθρωπικό έργο. Mm-hmm. Σου ζήτησε τον αριθμό λογαριασμού σου, γιατί αυτός τι ήθελε να κάνει, ενδεχομένως να εξαπατούσε κι άλλες σαν και σένα, και για να μην φανεί ποτέ ποιος είναι από πίσω, φαινόσουν ως απατεώνησα εσύ, γιατί σε σένα καταθέτονταν τα χρήματα και εσύ του τα έστελνες μέσω bitcoin. Πολύ αυτή σωστά. Είναι η διαδρομή που όταν εγώ την κατάλαβα, πονοκεφάλιασα όταν η Εύη Γιαρκιά, η συνάδελφος δημοσιογράφος, μου τη μετέφερε. Γιατί προσπαθούσα να καταλάβω, ωραία, σε κορόιδεψε αυτός, δεν υπήρχε το ερωτικό, δεν υπήρχε τίποτα και τι έγινε. Γιατί οι τηλεθεατές, επειδή δεν μπορούν να σε δουν αυτή τη στιγμή, ενώ εγώ έχω την εικόνα σου, είσαι μια γυναίκα, δηλαδή φαίνεται ότι κατάγεσαι με τις σπουδές σου, φαίνεται ότι είσαι λίγο upper class που λέμε, πολύ μορφωμένη, αριστοκράτησα. Να σου το πω έτσι. Ευχαριστώ. Και φαίνεται αυτό, η εικόνα σου είναι μιας γυναίκας που είναι αριστοκράτησα. Άρα σε έπεισε ότι μέσα από την εικόνα σου που είδες στο διαδίκτυο, γιατί φαίνεται αριστοκράτησα και είναι αριστοκράτησα, είπε όπε έπιασα χρυσό. Οπότε σε εκμεταλλεύτηκε, ζήτησε τον αριθμό λογαριασμού σου. Εσύ είδε ότι ήθελες να βοηθήσεις τον κόσμο να πάει πιο μπροστά και να κάνεις φιλανθρωπικό έργο, αλλά δεν κατάλαβες ότι η άλλη πλευρά ήταν απατεώνας. Εύη, όταν μου τα περιέγραψε, σου λέω, πάει καλά αυτή η γυναίκα, δεν κατάλαβε τίποτα.
Είναι μια απίστευτη ιστορία και δυστυχώς εδώ έρχεται η φράση «Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται». Είναι όντως μια γυναίκα με επίπεδο, με σπουδές. Όμως μου ζήτησε, Ζήνα, πριν πάμε στο νομικό κομμάτι, γιατί η γυναίκα αυτή θα βρεθεί κατηγορούμενη, μου είπε να τονίσουμε την ανάγκη χιλιάδων γυναικών που αυτή τη στιγμή μας παρακολουθούν για επικοινωνία, για μια ζεστή κουβέντα, για νιάξιμο. Κάτι που συνέβη με τον υποτιθέμενο αστέρα της Κορέας. Ήταν σε μια ευάλωτη στιγμή. Η Μαρία περνούσε κρίση στο γάμο της και ξεκίνησε να συνομιλεί με τον άνθρωπο αυτόν που στην πορεία η ίδια έδειξε να τον ερωτεύεται. Καλά δεν λέω, Μαρία, έτσι δεν μου τα πες? Ναι. Και εκείνος ανταποκρινόταν σε αυτόν τον έρωτα. Πάρα πολλές γυναίκες λοιπόν, Ζήνα, εκεί έξω, αναζητούν μια επικοινωνία και μια ζεστή κουβέντα. Εδώ έγκυται αυτό, γλυκό μου μαράκι. Εδώ είναι το κομμάτι. Ότι εσύ νόμιζες ότι υπήρχε έρωτας και είδες αυτό το νιάξιμο και έλεγες να νιαστώ κι εγώ για το φιλανθρωπικό του έργο. Πολλακεύτηκε κιόλας. Πολλακεύεσαι όταν ένας διάσημος άνθρωπος. Πολλακεύεσαι σαν άτομο. Λες, δηλαδή, υπάρχω, πιστέψετε... είμαι εδώ και υπάρχω και αυτός ο άνθρωπος δηλαδή, με βλέπει. Συγγνώμη, Μαρία. Δεν είναι το πραγματικό της όνομα του, ναι, Μαρία. Ναι, 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 πίστεψες, πιστέψατε ότι αυτός που ήταν διάσημος Κορεάτης, ηθοποιός, δεν ξέρω τι είναι ηθοποιός. Γιώργο, εντάξει. Βρέχεις μια ευάλωτη στιγμή. Είναι ο Ρουβάς της Κορέας. Μου στείλε μήνυμα μια κυρία, στο έχω ξαναπεί, Ζήνα, που μου έλεγε ότι μιλάει με τον Κέβιν Κόσνερ. Της είχε πάρει ήδη 500 ευρώ. Και της λέω, κυρία μου, είναι δυνατόν? Ο Κέβιν Κόσνερ πήρε. Και να επιμένει να μου λέει, μα δεν μπορεί να μην είναι, κυρία. Ναι, αλλά δεν της πήρε λεφτά. Κυρία μου, το καταλαβαίνετε, λέει, να του βάλω άλλα 500. Κυρία, αν θα σας τα πάρει και αυτά τα λεφτά. Δεν κατάλαβες όμως. Δεν τις έπαιρνε όμως. Δεν τις τα έπαιρνε ο ίδιος. Άλλος τρόπος. Νιγηριανή απάτη. Γνωστή νιγηριανή απάτη από την Νιγηρία. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει την κυρία. Κάνουν αυτή την απάτη και μαζεύουν χρήματα από τον κόσμο. Αλλά πρέπει να καταλάβει ο κόσμος. Μπορεί ένας γνωστός ηθοποιός να σε πάρει και να έχει πέσει στον ερωτά του. Δηλαδή. Κυρία Μαρία. Αλλά μισό λεπτάκι, παιδιά, μισό λεπτάκι. Έχετε δει ότι υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να ερωτευτούν και έχει αποδειχτεί κιόλας στην πράξη με πάρα πολλούς διάσημους. Έχουν ερωτευτεί έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι ηθοποιός, δεν είναι βιομήχανος, δεν είναι βιοτέχνης. Έχει συμβεί. Καλά, από τα social media ερωτεύονται άνθρωποι κάθε μέρα. Όχι, ρε παιδιά, ερωτεύονται, ρε παιδιά. Ερωτεύεται ο Κέβιν Κόσνερ την. Δεν ξέρω αν ερωτεύεται, όχι προφανώς. Το κερατσίνι, εντάξει. Γιατί έχει δικαίωμα η κυρία Μαρία να πιστεύει. Στατιστικά. Ρε παιδιά, ρε παιδιά, τρελαθώ εγώ δηλαδή σε λίγο. Ωραία, να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει. Είστε ευάλωτοι. Είστε ευάλωτοι. Πρέπει να το δείτε αυτό, γιατί είστε ευάλωτοι και πιστεύετε. Ξέρει η γυναίκα, είστε ευκολόπιστοι. Είστε πανέξυπνοι. Κινδυνεύει αυτή τη στιγμή. Κατάλαβε τι είναι. Είναι σαν εγώ να έκλεβα από όλους αυτούς που έκλεψε ο συγκεκριμένος, γιατί η κατάθεση είναι στο δικό μου λογαριασμό. Πάνω σε αυτό μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι. Ποιοι ήταν αυτοί που έβαζαν τα απάτη, χρήματα λοιπόν, στο τώρα... λογαριασμό της κυρίας Μαρίας και για ποιο λόγο? Κυρία Κεχραναζίδου. Λοιπόν, τι έχει γίνει τώρα εδώ? Ο συγκεκριμένος βασικά είναι ένα κύκλωμα με διάφορα πλοκάμια. Ο συγκεκριμένος προσέγγισε την κυρία Μαρία, όπως επίσης και πολλές ακόμα κυρίες, γιατί μέσα στις δικογραφίες βρήκαμε και άλλα πρόσωπα, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι η μοναδική. Την έχουν βρήκατε αρκετία. Και άλλα πρόσωπα που είχαν κάνει καταγγελία? Θα σας εξηγήσω. Ωραία, δώστε μου λίγο χρόνο να σας όχι, βεβαίως, το καταλάβω. Βρήκαμε, ναι, και άλλα πρόσωπα, αλλά θα καταλήξω. Λοιπόν, είχαν προσεγγίσει κάποιες κυρίες, στις οποίες υποτίθεται μιλούσε ο ίδιος ο ηθοποιός και τους έλεγε ότι θέλω να μιλήσω μαζί σας, σας ξεχώρισα. Την απάτη δεν κατάλαβα. Ποιος τους έβαζε λεφτά? Εκείνος λοιπόν προσέγγισε αυτές τις κυρίες. Ναι. Από εκεί και πέρα υπήρχαν... Εδώ στην Ελλάδα. Από εκεί και πέρα, υπήρχαν και άλλα παρακλάδια του κυκλώματος, να το πούμε έτσι, που τι κάνανε. Εκείνοι προσέγγιζαν άλλες κυρίες, τους έλεγαν ότι είμαι τραυματίας πολέμου στη Συρία, ότι είμαι γιατρός χωρίς σύνορα. Άρα συνδέεται με άλλες γνωστές απάτες που ξέρουμε. Δείτε. Έκανε ένα κοινό για μας, κύριε Γιώργο. Καταλάβουμε τι έγινε. Συγγνώμη, ναι, νόμιζα ότι τελείωσε. Συγγνώμη, χίλια συγγνώμη. Οπότε τι είχε γίνει? Εκείνοι προσέγγισαν αυτές τις κυρίες και τους λένε θα μπαίνουν στο λογαριασμό σας κάποια χρήματα που είναι από φιλανθρωπικές ενέργειες, είμαι διάσημος κτλ. Αυτά τα χρήματα όμως από πού προέρχονταν? Από το παρακλάδι του κυκλώματος. Από άλλους εξαπατημένους. Εξαπατούσαν άλλες κυρίες και τους λένε βάλε τα χρήματα στο λογαριασμό μιας Ελληνίδας με ελληνικό όνομα, ελληνικά στοιχεία. Στην βραδινή μας εκπομπή θυμάστε που βγάλαμε μια κυρία εξίσου αριστοκράτη. Και θέλω να πω, γιατί πρέπει να το πω, αν θυμάστε εσείς τη βραδινή εκπομπή,
που την είχα απέναντί μου, γιατί ήταν το στήσιμο έτσι εκεί που μπορούσαμε να βλέπουμε όλοι οι καλεσμένοι, ενώ εδώ τη βλέπω μόνο εγώ, εσείς την έχετε δει στο παρασκήνιο μόνο. Και η καημένη ήταν με τα χρυσά της τα βραχιόλια μέχρι πάνω πάμπλουτη και θέλω να πω ότι ήταν και με φιλανθρωπικό έργο, τεράστιο φιλανθρωπικό έργο και ντρεπόταν να κοιτάξει τα παιδιά της, αν μας βλέπει τώρα και μας ακούει, τη στέλνω την αγάπη μου. Και έτσι και εκείνη την πάτησε από Νιγηριανούς. Πόσο έχασε, Ζήνα, θυμάσαι. Αξιοπρεπέστατη γυναίκα. Θυμάμαι. Νομίζω 150.000. Είδες που τα θυμάσαι, Αλέξανδρα. Αριστοκράτησα του παλαιού Φαλήρου. Α, μπράβο. Η κυρία Μαρία, έχετε μιλήσει ποτέ στο τηλέφωνο μαζί του ή μόνο στα μηνύματα, στα email και στο Instagram? Κυρίως αποκλειστικά μιλάγαμε στην εφαρμογή που με είχε καθοδηγήσει να ανοίξω. Μια άλλη εφαρμογή, το. Πώς τη λέγανε. Μην το πεις. Τέλος πάντων, στο τηλέφωνο δηλαδή εσείς ποτέ μιλήσατε μαζί του? Του ζήτησα να μιλήσουμε και γιατί μου στέλνει φωτογραφίες από τον ηθοποιό, οι οποίες φωτογραφίες αυτές τις έβλεπα και στο διαδίκτυο. Ναι, άλλο σας λέω. Άρα στο τηλέφωνο. Αφήστε με λίγο. Αφήστε με λίγο. Ας την ανατοπεί. Του ζήτησα επανειλημμένα να μιλήσουμε, να σε πάρει ένα τηλέφωνο, να με πάρει ένα τηλέφωνο, να μιλάμε σαν ανθρώποι. Λέει, δεν γίνεται, γιατί οι ώρες, είμαστε σε διαφορετικές ώρες. Ναι, όταν σου μιλάω εγώ, αυτές ώρες είναι νύχτα εδώ. Μα ήταν σε διαφορετικές μου έστειλε, ώρες. Μου έκανε μια φορά μια κλήση, βιντεοκλήση μέσω της εφαρμογής, για να τον δω, σε κάποια άσχετη στιγμή που δεν το περίμενα καν. Η οποία βιντεοκλήση αυτή κράτησε γύρω στα 5 δευτερόλεπτα. Και μετά μου έστειλε μήνυμα. Ορίστε, εσύ έκανα και την κλήση που ήθελες. Και τι είδες? Και τι μου είπε, γεια σου, καλή μου. Τον είδατε. Εσείς τώρα σοβαρή γυναίκα, μορφωμένη γυναίκα, έξυπνη γυναίκα, αριστοκράτησα. Δεν σκεφτήκατε έστω για δευτερόλεπτα ότι μπορεί να είναι μια απάτη όλο αυτό? Δεν σκεφτήκατε ότι ένας τόσο πολύ διάσημος άνθρωπος, με 2 εκατομμύρια followers, θα ασχολούνται με μια Ελληνίδα στην άλλη άκρη της γης, όταν, να της δώσει σημασία. Δηλαδή, όταν κάποιος σου στέλνει συνεχώς μηνύματα και πάνω τη στιγμή που καταλαβαίνει ότι αρχίζεις και κάνεις λίγο πίσω, γιατί μία λέξη που θα πεις καταλαβαίνει ότι έχεις ενδιασμούς, μετά σου στέλνει συνέχεια άλλα μηνύματα που να προσπαθήσει να σε κάνει να αλλάξει γνώμη χωρίς καν να το καταλάβεις. Να κάνω και εγώ μια ερώτηση. Ναι, κύριε Κατσιφέ. Ναι. Το σύνολο των χρημάτων, αν κρίνει και η συνάδελφος ότι πρέπει να υποθεί τώρα, αυτό δεν ξέρω. Το σύνολο των χρημάτων που διακινήθηκαν μέσω του δικού σας, ένας ήταν ο τραπεζικός λογαριασμός. Συγγνώμη. Ένας ήταν ο τραπεζικός λογαριασμός που χρησιμοποιήθηκε. Ναι, αυτός που είχα και στην καθημερινότητά μου. Το σύνολο των χρημάτων πόσο ήταν και οι καταθέσεις που γινόντουσαν ήταν τι ύψους? Ήταν 50, 100 ευρώ, 10.000 ή ήταν κάπου 14.000. Ναι, ήταν και μικρά ποσά, ήταν και μεγάλα. Και το σύνολο αυτών πόσο είναι περίπου? Αυτό δεν... καλύτερα να το. Εντάξει, γιατί ακόμα δεν είναι αυτό και. Για πόσο, όμως για κάτι, κυρία Κεχρανατζίδου, να πω κάτι, μια και λέμε για τα χρήματα. Αυτά τα χρήματα μπαίνανε από ποιους, από άλλα θύματα? Μπαίνανε από άλλα θύματα, τα οποία, όπως σας είπα, τα προσέγγισε ένα παρακλάδι αυτού του κυκλώματος. Άρα πάνω. Μπορείτε να βρείτε ποιοι είναι οι άλλοι που είναι τα θύματα για να τους. Μα αυτά τα θύματα είναι που μας κατηγορούν αυτή τη στιγμή. Καταλάβατε τι έγινε. Άρα τα έχετε για να... Με απλά λόγια. Το κύκλωμα βρήκε την κυρία πολύ ευάλωτη, η οποία σου λέει αυτή θα μας κάνει τη δουλειά. Έβρισκε κι άλλες ευάλωτες κυρίες, λέει, για να πείσει τις άλλες ευάλωτες, έλεγε, θα βάλετε τα χρήματα στην κυρία ευάλωτη, νούμερο ένα. Λοιπόν, η οποία θα μεταφέρει. Και κάνει τη δουλειά τους, γιατί και οι άλλες κυρίες, οι ευάλωτες και εκείνες, σου λέει, αφού υπάρχει εδώ φυσικό πρόσωπο. Να, υπάρχει μια κυρία στην Ελλάδα, έτσι δεν είναι? Πώς αντιλήφθηκε? Ωραίο κόλπο. Η Νιγηριανή. Για πάμε διαφημίσεις και ερχόμαστε. Αμέσως μετά ερχόμαστε με την ερώτησή σου, Μαρία. Να πω ότι διαβάζω τα μηνύματά σας και είναι πάρα πολλά. Μου έχετε στείλει που καταλαβαίνετε τη Μαρία και την κατανοείτε. Τα βάζουν λίγο μαζί σου, Μάγδα, με την έννοια ότι μιλάς αφιψηλού, ενώ δεν γνωρίζεις πώς είναι ένας άνθρωπος όταν πέφτει χαμηλά, πολύ χαμηλά. Όχι. Το λέω γιατί. Αφιψηλού εγώ. Ναι, ναι.
το λέω, θα σου πω Μάγδα πώς το εννοούν. Ότι δεν έχει τύχει να νιώθεις μόνος σου, να νιώθεις ότι υπάρχει ένας άνθρωπος εκεί έξω που μπορεί να είναι πιλότος, που μπορεί να είναι στο στρατό του Βιετνάμ, που μπορεί να είναι οπουδήποτε, τα λέω έτσι, και να στέλνουν μηνύματα. Μου έχουν στείλει και γυναίκες τις οποίες γνωρίζω και μου λένε ότι από τέτοιους απατεώνες έφτασε μέχρι τα πρόθυρα αυτοκτονίας. Εννοείται. Γι' αυτό λέμε έτσι. Γυναικάρα με τα όλα της και γι' αυτό είσαι εδώ σήμερα γιατί θέλεις να πεις τι πριν και μετά να περάσουμε στο ερώτημα της Μαρίας. Να ακουστεί πρώτα το δικό σου. Εγώ θέλω να πω σε όλο τον κόσμο και κυρίως στις γυναίκες ότι δεν υπάρχει ούτε μία στο δισεκατομμύριο περίπτωση οποιοδήποτε διάσημος, οποιοδήποτε γνωστός ή γνωστή τέλος πάντων, γιατί το κάνουν και ως γνωστές γυναίκες, να επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας. Μην πιστεύετε απολύτως κανέναν, μα κανέναν. Έτσι, οι μόνοι χαμένοι θα είσαστε εσείς. Έλα, αυτοί δεν χάνονται με τίποτα. Έλα, Μάγδα μου. Εγώ καταρχήν δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, είμαι 6 χρόνια. Εγώ απλά θέτω απλώς σου τα λέω τα μηνύματα γιατί θα τα δεις και γραμμένα, οπότε γι' αυτό και τα λέω. Εγώ είμαι δημοσιογράφος και θέτω τα ερωτήματα, τα εύλογα ερωτήματα που θα έθετε νομίζω ο καθένας εδώ. Αν είπα κάτι το οποίο έτσι το εισέπραξα, ζητώ συγγνώμη, δεν είχα καμία σκέψη. Ούτε να προσβάλλω. Λες ότι δεν είναι δυνατό να το κατάλαβες. Και όμως υπάρχουν γυναίκες που δεν το κατάλαβαν και είναι πολλές. Καλά, ρε παιδί μου, δεν το κατάλαβες. Αυτές που είναι μέσα στις πολλές νιώθουν ότι δεν ήταν χαζές, αλλά είχαν ανάγκη να πιστέψουν σε αυτό. Εγώ το είπα, ήμουν η πρώτη που το είπα. Όταν ξεκίνησε στο θέμα, είπα ότι ήταν η γυναίκα σε ευάλωτη ψυχολογική θέση. Δεν ξέρω αν ακούστηκε, το ξαναλέω και πάλι. Ότι συνήθως αυτά τα θύματα είναι μοναχικά, είναι μόνα τους, έχουν κάποια απογοήτευση, είναι στενοχωρημένες, δεν έχουν την προσοχή και την αγάπη από έναν άνθρωπο. Συμφωνείτε, κυρία Μαρία, ή έχω λάθος εδώ? Θέλουν αγάπη, θέλουν προσοχή. Ήθελες συνήθως αγάπη, Μαρία? Αυτά τα θύματα. Ήθελα επικοινωνία κυρίως. Αυτό. Θέλεις να πιστέψει ότι υπάρχω κι εγώ εδώ και είμαι κι εγώ εδώ. Γιατί προσέξτε, γιατί δεν γίνεται μόνο από αγάπη. Καταλαβαίνεις ότι είναι ένα. Νιώθεις μάλλον. Νιώθεις ότι είναι ένας άνθρωπος που θέλει να επικοινωνήσει μαζί σου. Ενδιαφέρεται για σένα. Εγώ ενδιαφέρεται για οποιοδήποτε λόγο. Είτε φιλικό είτε ερωτικό. Δεν είτε καταλάβαινε την απάτη που της έκανε τη συνεχόμενη και της χρησιμοποίησε τον δικό της λογαριασμό να μπαίνουν λεφτά. Οπότε τώρα φαίνεται αποτεώνησα ίδια. Πριν ακούσω εσάς να κάνετε τον επίλογο, κυρία Γεχραντζίδου, για να ακούσει ό,τι θέλετε, θέλω το ερώτημα της Μαρίας. Πώς αντιλήφθηκε την απάτη, να μας ακούσουν τουλάχιστον. Πώς αντιλήφθηκε την απάτη και πότε? Όταν κάποιο θύμα με πήρε τηλέφωνο απευθείας από τα θύματα που μου έχουν κάνει την καταγγελία. Και τότε ξεντυλίχθηκε όλη η αλήθεια. Και εγώ προσπάθησα, έκανα μεγάλη έρευνα από μόνη μου μέσα στο διαδίκτυο να δω τι γίνει, τι συμβαίνει. Και κατάλαβα τι συμβαίνει και πόσο είμαι μπλεγμένη. Και εγώ εκείνο το βράδυ κατέληξα στο νοσοκομείο τιμοθάνατη. Τι σας είπε αυτός ο άνθρωπος όταν. Να, αυτό λέει και η Εύγια, και αυτό ρωτάει η Δημήτρη. Σταμάτησε η καρδιά μου να δουλεύει εκείνο το βράδυ. Αγάπη μου γλυκιά, όχι, όχι, όχι. Πες Ευάκη μου τι. Λοιπόν, τηλεφώνησε στην κυρία Μαρία μια γυναίκα από τη Θεσσαλονίκη. Της είπε καλησπέρα σας, ονομάζομαι Τάδε και θέλω να στείλω χρήματα στον λογαριασμό σας για να τα παραλάβει ο αραβωνιαστικός που γνώρισα από το διαδίκτυο, ο οποίος είναι χείρος Έλληνας στρατιωτικός και διαμένει στη Συρία. Ναι. Εγώ θα του στείλω ένα μεγάλο ποσό. Εκεί ήταν που ξετυλίχθηκε η πρώτη που. Εκεί ξετυλίχθηκε, λέει, το κουβάρι. Ναι, εκεί ήταν που άρχιζα και εγώ και πίστευα ότι ήταν η αλήθεια και μετά με πήρε μια άλλη κυρία και μετά άλλη κυρία και δεν ήξερα τι να του πω. Παναγιά μου. Εκεί που ισχυρίζονταν ότι ήταν. Είχαν και το τηλέφωνο. Αξιωματικό στη Συρία. Ανάλογα τι. Και τώρα λέει κάποιο άλλο σου στέλνει. Τι είναι αυτό που σου στέλνει, τι ειδικότητα. Πιλότος. Πιλότος. Μου έχει στείλει γύρω στα 10 μηνύματα αυτό. Εννοείται, φυσικά δεν τα δέχομαι πλέον. Αλλά τώρα πια το ξέρεις, αλλά να λέμε προσοχή, κυρία. Αλλά επειδή έχει στείλει το συγκεκριμένο άτομο, πάντα με διαφορετικό προφίλ, πάντα με διαφορετικό όνομα, έχει στείλει και σε φίλες μου και τους λέω προσέξτε πολύ καλά, γιατί θα μπλέξετε. Μην δέχεστε τίποτα από κανέναν. Καλύτερα να είστε μόνοι σας και να μιλάτε με 2-3 φίλους, παρά να έχεις 500.000 φίλους στο Facebook και στο Instagram. Εμπιστοσύνη καμία. Όπω. Κυρία Κεχρανατζή, το λόγο σε εσάς. Εγώ θέλω να επισημάνω ότι αυτό έγινε και έχει πολύ μεγάλη σημασία στην περίοδο του κορονοϊού. Δηλαδή, πολλοί άνθρωποι αναγκαστικά είχαμε κλειστεί στον εαυτό μας, έτσι. Βλέπω και καθημερινά λόγω της δουλειάς μας, βλέπουμε πόσα προβλήματα άφησε, εν πάση περιπτώσει, ο κορονοϊός στις ζωές όλων μας. Από πάρα πολλές πλευρές.
Τώρα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, έχουμε ένα βασικό πρόβλημα. Έχουμε ανοιχτά πολλά δικαστήρια στη συγκεκριμένη περίπτωση. Δυστυχώς, αυτή τη στιγμή φέρεται η εντολή ασμός κατηγορούμενη και εμείς πρέπει να αποδείξουμε ότι δεν συμμετείχαμε και δεν αποκομίσαμε όφελος από όλο αυτό. Αλλά ακόμα και αν δεν αποκομίζαμε όφελος, ο νόμος είναι συγκεκριμένος και αναφέρει ότι και ο άλλος να αποκόμισε όφελος, αν εσύ συνέδραμες στον πλουτισμό του, είσαι και εσύ συνένοχος, εν πάση περιπτώσει, να το πούμε έτσι. Δύσκολα τα πράγματα, αλλά ελπίζω ότι έτσι αυτοί οι άνθρωποι που έχουν χάσει τα χρήματά τους αυτή τη στιγμή και που φαίνεται ότι εσύ τα πήρες εκεί στο δικαστήριο, θα κατανοήσουν και εκείνοι ότι όλοι είστε θύματα αυτής της υπόθεσης, γιατί αυτό είναι το θέμα. Αυτό προσπάθησα να εξηγήσω και εγώ στις κυρίες Αυτό προσπαθείς να εξηγήσεις. Αλλά δεν πιστεύανε τίποτα. Και αυτές όταν καταλάβαν ότι υπάρχει απάτη, δεν το πιστεύανε. Γιατί και δικαστικό γολγοθά, δηλαδή δεν σταματάει να δίνει. Πολύ μεγάλο. Πολύ. Είναι πολλά τα δικαστήρια και βαριά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαράκη μου, μέσα από την καρδιά μου. Και ειλικρινά, ξέρω πώς είναι να είσαι σε αυτή τη θέση. Να νιώθεις όλη αυτή την μοναξιά, να έχεις την ανάγκη να συνομιλήσεις και καταλαβαίνω όλες τις γνώμες και τις απόψεις, γιατί πραγματικά, όντως, κανείς αν θα σε έβλεπε και θα σε είχε απέναντί του, θα σου έλεγε ευθέως ότι, ξέρεις κάτι, αποκλείεται εσύ να την πάτησες έτσι. Αποκλείεται. Και όμως εσύ την πάτησες έτσι.